σε αυτά τα πλαίσια θέλαμε να διαβαστούν και ιστορίες χριστουγεννιάτικες. Και είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας χριστουγεννιάτικη ιστορία, έτσι, αφού πρώτα μας συστηθείς, θέλουμε να μας πεις τι θα μας διαβάσεις και τι θα ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλους, φίλες και φίλους. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια χριστουγεννιάτικη ιστορία του Μάνου Κοντολέων. Είναι από το 1984, από το περιοδικό ΚΕ. Είναι λίγο παλιά, αλλά είναι πανέμορφη και δεν είναι πολύ συνηθισμένη. Τη μέρα, λοιπόν, που χιόνισε στο Πατάρι. Όταν είσαι 7 χρονών και η αδερφή σου έχει κλείσει τα 12, τότε όλα τα δυσάρεστα μπορεί να σου συμβούν. Σε μένα, τουλάχιστον έτσι γίνεται. Εγώ, Δομήνικο με λένε, είμαι 7 χρονών. Και αυτά όχι γεμάτα. Και έχω μία αδερφή, την περίφημη Άννα. Δεν την ξέρετε? Είστε τυχεροί. Πάντως, αν μένατε στην ίδια πολυκατοικία με εμάς, τότε δεν μπορεί, ακόμα κι αν δεν είχε τύχει να συναντήσετε το μόνιμα αναμαλιασμένο κεφάλι της, θα είχατε σίγουρα ακούσει τις αγριοφωνάρες της. «Δομήνικε, βγες από το δωμάτιό μου! Δομήνικε, μη μου παίρνεις τα μολύβια! Δομήνικε, γιατί δεν έβαλες τα παπούτσια σου στη θέση τους? Μήπως περιμένεις να τα βάλω εγώ?» Όλο τέτοια λέει, μάλλον φωνάζει καλύτερα. Κι εγώ κλείνω τα αυτιά και προσπαθώ να κάνω υπομονή. Γιατί θέλει δε θέλει, κάποτε θα μεγαλώσει, θα σπουδάσει, θα ανοίξει το δικό της σπίτι, θα βρω κι εγώ την ησυχία μου και... Λοιπόν, κοίταξε κάτι περίεργα πράγματα. Καθώς τα σκέφτομαι όλα αυτά, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Αν φύγει κάποτε η Άννα μου, τότε εγώ ποιον θα έχω να του τραβάω τα μαλλιά, να του ζωγραφίζω τα βιβλία, να του χάνω τις γόμες, ποιον θα έχω να μου λύνει τις ασκήσεις, ποιον θα έχω να μου αγοράζει τα κρυφά και δεύτερο παγωτό, ποιον? Αχ, Άννα, αδερφούλα μου, σ' αγαπώ. Ναι, την αγαπώ και μ' αγαπάει, αλλά και μου κάνει μαύρη τη ζωή. Σ' όλα να κατέβεται και πάντα το δικό της θέλει να γίνεται, όπως τώρα με το δέντρο. Εμείς πάντα στολίζαμε για τα Χριστούγεννα ένα μεγάλο δέντρο, ψεύτικο. Όλο το χρόνο το φιλούσαμε στο Πατάρι μέσα σε μία χάρτινη κούτα. Και τέτοιες μέρες ο μπαμπάς καρφάλωνε στο Πατάρι. «Κρατάτε μου τη σκάλα για να μην πέσω», ακούγαμε τη φωνή του από τα βάθη του Παταριού. Και αμέσως μετά βλέπαμε τις δύο παντόφλες του να προσπαθούν να βρουν το πάνω το σκαλί. Όταν κάποτε έφτανε στο πάτωμα, ξεφύσαγε. Είχε υδρώσει. Είχε όμως μαζί του και την κούτα με το δέντρο. Αλλά φέτος η Άννα δήλωσε πως τα έφτιαχνε μόνη της τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. «Όχι δέντρο», είπε, «θα στολίσω ένα κλαδί». Έφρυξα. «Κλαδί? Πού ακούστηκε?», φώναξα τη μητέρα. «Άκου τι λέει η Άννα», την ενημέρωσα. «Είστε πια μεγάλα παιδιά, μόνοι σας να τα βρείτε», απάντησε. «Ωραία βοήθεια». Και τα βρήκαμε. Όπως το μαντέψατε, στολίστηκε το κλαδί. Το δέντρο έμεινε μέσα στην κούτα του και η κούτα στο Πατάρι. Και έχουμε τώρα στο σαλόνι μας ένα παλιό ξύλο που η Άννα το έχει μετατρέψει σε καρνάβαλο. Ένα χιονισμένο καρνάβαλο. Έβαψε άσπρο το κλαδί, του κρέμασε κάτι κορδελάκια κόκκινα και μονόχρωμες μπάλες, μπλε. «Να κρεμάσουμε κι αυτό?», τόλμησα να τη ρωτήσω και της έδειξα το αγαπημένο μου στρουμφάκι. «Κακόγουστε», μου απάντησε. «Μη τυχόν τολμήσεις», είπε και βγήκε από το σαλόνι. Λίγο ακόμη και θα κλαίγα, αλλά δεν της έκανα το χατήρι, όχι. Και σήμερα που λείπει στο πάρτι της φιλενάδας της Μαρίνας, μπήκα στο σαλόνι, πλησίασα το κούτσιρο και ακούμπησα το αγαπημένο μου στρουφάκι πάνω του. Ανάμεσα σε κόκκινους φιόγκους και μπλε μπάλες. Αλήθεια, τώρα το σκέφτηκα. Μήπως δεν ξέρετε τι είναι ένα στρουφάκι? Είναι ένα κουκλάκι που μοιάζει λίγο με τους νάνους της Χιονάτης, λίγο με Καλικάντζαρο, λίγο... Αλλά είμαι σίγουρος πως έχετε δει ένα στρουφάκι. Το ακούμπησα λοιπόν το δικό μου πάνω στο κλαδί της Άννας. Να το!
όμορφα είναι και έχω μπροστά μου 2 ώρες να χαρώ. Πριν από τις 8 δεν θα γυρίσει η Άννα. Κλείνω το πολύφωτο, αφήνω μονάχα το μικρό προβολέα που φωτίζει το δέντρο, δηλαδή το κλαδί. Οι μπάλες γυαλίζουν, οι φιόγγοι είναι σαν πεταλούδες και το στρουμφάκι μου είναι... Δεν θα είμαστε καλά. Το στρουμφάκι μου χαμογελάει, μου κλείνει και το μάτι. «Γεια σου», μου λέει. «Γεια σου», του απαντώ. «Μα μιλάς», το ρωτάω. Γελάει εκείνο. Και μιλάω και περπατάω και χορεύω και ό,τι άλλο θες το κάνω. Τώρα έχει αφήσει το κλαδί, είναι πάνω στο χαλί, με πλησιάζει. Σκαρφαλώνει πάνω μου, φτάνει στους ώμους μου. «Μου φαίνεσαι λίγο στεναχωρημένος», λέει. «Λάθος κάνω». «Όχι, είναι που δεν στολίσαμε το δέντρο φέτος. Γι' αυτό στεναχωριέσαι. Πάμε να το φέρουμε». «Τι λες», το διέκοψα. «Ποιος τα βάζει μετά με την Άννα». «Μωρέ, τι σε λιάζει εσένα, λοιπόν». Και πριν πει τίποτα άλλο, αρπάζεται από τα μαλλιά μου, σκαρφαλώνει στο κεφάλι μου και αρχίζει να χοροπηδάει. «Ε, μα αυτό χοροπηδάει και εγώ κοντένω, λες και με πατικώνει». Με πατικώνει μέχρι που γίνομαι τόσο σδά ίσως στον πόη του. Και τώρα ξεκινάμε. Λοιπόν, όταν έχεις μπόι 5 πόντους, όλα σου φαίνονται διαφορετικά. Οι καρέκλες σαν μαρμαρωμένοι ελέφαντες. Το τραπέζι ίδιο βουνό. Οι ανοιχτές οι πόρτες σαν σκοτεινά φαράγγια. Και καλά που ο γάτος μου έχει βγει στο Σεριάνι, γιατί η ίδια τίγρη θα τον έβλεπα. «Άντε», το στρουφάκι με τραβάει από το χέρι. Αφήνουμε το σαλόνι, περνάμε από το χολ, μπαίνουμε στο διάδρομο, εκεί στο βάθος του αρχίζει το πατάρι. «Μα πώς θα ανεβούμε?» Το στρουφάκι στέκεται μπροστά στο καλοριφέρ. «Θα σκαρφαλώσουμε στις φέτες του, μετά στο σωλήνα και έτσι θα φτάσουμε στο πατάρι». Και αρχίζει πρώτο την ανάβαση. «Επιδέξιο που είναι, πάω κι εγώ να ακολουθήσω. Αμάν, γλιστράω». «Ξαναρχίζω, κάπου πιάνομαι». «Όπα, γλίστρησα πάλι, δύσκολο είναι. Είμαι και κάπως παχουλός. Φταίνε κι αυτά τα κρουασάν. Μου αρέσουν και τρώω 2-3 την ημέρα». Λοιπόν, ξεμπέρδεψα με το σώμα του καλοριφέρ. Τώρα μου μένει ο σωλήνας. Το στρουφάκι μου γνέφει από πάνω. «Γρήγορα, γρήγορα», φωνάζει, «σε λίγο θα καείς». Δίκιο έχει, ο σωλήνας αρχίζει να ζεσταίνεται. Κοίταξε ώρα που διάλεξε ο διαχειριστής να ανάψει το καλοριφέρ. Βάζω τα δυνατά μου. Άτιμα κρουασάν. Χέρια, πόδια αρχίζουν να τσουρουφλίζονται. Λίγο ακόμη, έφτασα. Άντε, το στρουφάκι δεν με αφήνει να πάρω ανάσα. Με τραβάει μέσα στο πατάρι. Πω πω σκοτάδι και κρύο. Πάω να κάνω ένα βήμα και βουλιάζω στο χιόνι. «Τι γίνεται», φωνάζω, «χιόνισε στο πατάρι? Για χριστουγεννιάτικο δέντρο ψάχνουμε, τι ήθελες να βρούμε, καμιά παραλία?» Τα μάτια μου συνηθίζουν στο σκοτάδι. Ξεχωρίζω. Το χιόνι καλύπτει τη βαλίτσα με τα παλιά μας παιχνίδια. Σκεπάζει το μισοσπασμένο ξύλινο λογάκι μου. Έχει κουκουλώσει και τα βιβλία του μπαμπά. Εκείνα που διάβαζε όταν ήταν φοιτητής. Και στο βάθος, δίπλα στο καζανάκι της τουαλέτας, διακρίνω την κούτα με το δέντρο. Χιονισμένη κι αυτή. Κάνουμε να τρέξουμε προς τη μεριά της. «Προσέξτε», ακούμε μια φωνή να βγαίνει πίσω από τη στίβα με τα βιβλία του μπαμπά. Τη φωνή αυτή την ξέρω. Γυρίζω και κοιτάζω. «Η Άννα, τώρα τι κάνουμε? Μας έπιασε στα πράσα που λένε». «Μα το στρουφάκι την πλησιάζει. Τι να προσέξουμε?» «Το κλαδί», εξηγεί και η φωνή της κρύβει τον δρόμο. «Αν μας πάρει το κλαδί χαμπάρι πως πάμε για το δέντρο, θα μας ορμήξει και θα μας λιανίσει στο ξύλο». Πραγματικά, το κλαδί κοιμάται δίπλα στο καζανάκι, μα εγώ τα έχω χάσει για άλλο λόγο. «Η Άννα είναι ή δεν είναι τελικά με το μέρος μας?» Αποφασίζω να τη ρωτήσω, όμως δεν βρίσκω την ευκαιρία. Στρουμφάκι και Άννα ψάχνουν να βρουν τρόπο για να τα πάρουμε στην κούτα, δίχως να ξυπλήσει το κλαδί. «Μήπως ξέρεις πώς να πάρουμε την κούτα δίχως αυτό?» «Δεν με αφήνετε στην ησυχία μου. Εγώ τρέχω να βρω
κάποιον να μην με πιάνει το χιόνι κι εσείς. Ούτε το στρουφάκι που βρήκα να αγαπήσω, ούτε μία κατσαρίδα δεν του δίνει σημασία. Η Άννα πήρε τη μεγάλη απόφαση. Θα κάνουμε επίθεση. Στέκομαι δίπλα της, έφοδος. Φτάνουμε στην κούτα και αρχίζουμε να τη σπρώχνουμε. Και το κλαδί ξυπνάει. Κλέφτες, φωνάζει και απλώνει τις τρεις άκρες του κατά πάνω μας. Πάρτε εσείς την κούτα, εγώ θα εμποδίσω το κλαδί, φωνάζει η Άννα και παίρνει θέση μάχης. Το στρουμφάκι σπρώχνει την κούτα. Βοήθαμε, μου λέει. Εγώ βλέπω την Άννα να την αρπάζει το κλαδί. Άννα μου, παλιόξυλο, αυτό με γδέρνει. Το χιόνι πέφτει πιο πυκνό. Το κλαδί έχει τυλιχτεί γύρω μου και γύρω από την Άννα. Δομήνικε, μου λέει η αδερφή μου. Δομήνικε! Το καημένο το στρουφάκι μου το βλέπω να χάνεται κάτω από τις νυφάδες του χιονιού. Γυρίζω προς την Άννα. Κλαίω. Τι απέσυνα Χριστούγεννα θα κάνουμε με αυτό το κλαδί? Και ξαφνικά το πατάρι πλημμυρίζει από φως. Μονάχα φως υπάρχει. Τυφλώνομαι για μια στιγμή. Την επόμενη ξεχωρίζω την Άννα να είναι σκυμμένη από πάνω μου. Αφού το θες τόσο πολύ, εντάξει, να το στολίσουμε το δέντρο σου, μου λέει και μου χαμογελάει. Τα δόντια της κουφέτα. Η μητέρα στέκεται πιο πέρα. Ο καημενούλης, τον πήρε ο ύπνος μαζί με το παράπονο. Ο ύπνος, ώστε όνειρο ήταν. Ευτυχώς, το αγαπημένο μου στρουφάκι είναι πάντα πάνω στο κλαδί, ανάμεσα στους κόκκινους φιόγκους και τις μπλε μπάλες. «Θα αργήσει ο μπαμπάς να έρθει», ρωτάει η Άννα τη μαμά. «Τον θέλουμε να μας κατεβάσει την κούτα από το πατάρι». «Όχι, στο δρόμο είναι, φέρνει τα δώρα», λέει η μητέρα και συνεχίζει. «Δεν έρχεστε να δοκιμάσετε τα μελομακάρονά μου, να μου πείτε αν τα πέτυχα». Σηκώνομαι όρθιος. «Και τι με πιάνει ξαφνικά?» Αγκαλιάζω τη μαμά, αγκαλιάζω την Άννα, τραγουδάω. Καλήνες πέραν άρχοντες, γελάω. Όλοι γελάμε, είμαι ευτυχισμένος. Θα φάω μελομακάρονα, θα στολίσουμε το δέντρο, θα πάρω δώρα, αύριο θα πω τα κάλαντα. Είμαι, ναι, είμαι ευτυχισμένος. Ελάτε, μας φωνάζει η μητέρα. Πάμε, με τραβάει η Άννα από το χέρι. Γυρίζω να πάρω το στρουμφάκι. Μου φαίνεται πως μου χαμογελάει. Α, όχι. Μια φορά την έπαθα. Ας το καλύτερα πάνω στο κλαδί για να μάθει. Φτάνει στα ρουθούνια μου η μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα μελομακάρονα. Τρέχω κατά την κουζίνα. Να δεις που η Άννα θα έχει φάει κιόλα σένα. Και σίγουρα θα ήταν το πιο μεγάλο. Είναι μία αυτή η Άννα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια και μπράβο σας. Είχαμε ανάγκη από μια χριστουγεννιάτικη ιστορία στον δεύτερο ραδιομαραθώνιο αγάπης. Είναι και αυτές οι εκπλήξεις που πλαισιώνουν αυτόν τον ραδιομαραθώνιο. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε και του χρόνου να σας έχουμε εδώ με μια ακόμη τέτοια ιστορία, γιατί όχι. Είπαμε, κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, μαζεύουμε τρόφιμα, παιχνίδια και φάρμακα. Εκπέμπουμε ραδιοφωνικά από τον Πέλα FM 103,3 και διαδικτυακά φυσικά και από το ραδιόφωνο Εκβαθέων. Ελάτε εδώ στο στούντιο, στο κέντρο του Γιαννητσός στο πεζόδρομο, δίπλα ακριβώς από το Magic, κοντά στο παγοδρόμιο, γιατί όχι να δώσετε από κοντά τις ευχές σας, να ευχηθείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε και εννοείται να βοηθήσετε κι εσείς με την προσφορά σας σε τρόφιμα, παιχνίδια, αλλά και φάρμακα.